πολλά από αυτά που έκανα στη δουλειά μου δεν τα καταλάβαινα με την πρώτη. Πρέπει να κοιτάξω μετά από πάρα πολλά χρόνια πίσω και να πω «Μμμ, μπράβο, τα κατάφερες». <Το δεν ήμουν ούτε ρουβίτσα, ούτε ήξερα τα τραγούδια του. <Πο ل, πολύ ωραίο αγόρι αυτός. Μου είχε Τον βρήκα πολύ νόστιμο. Όταν γνώρισα το Σάκη και μπήκαμε σε σχέση, αποφάσισα πολύ συνειδητά ότι αυτά που ήξερε τι ζήλες, τις ανασφάλειες, τα ξέχασέ τα, θα τρελαθείς. Νομίζω όταν είπα επιτέλους στον στο γάμο, μετά από τέσσερα παιδιά, αποφάσισα ότι πάρ' το απόφαση, αυτό εδώ είσαι. Δεν ξέραμε αν καίγεται το σπίτι, δεν ξέραμε αν ο πατέρα μου τη γλίτωσε ή δεν τη γλίτωσε. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Απόψε θα είμαστε τέταρτα στον Α με ένα έτσι δυσέβρετο πρόσωπο για συνεντεύξει. Αλλά πολύ αγαπημένη φίλη που έχω να δω από το γάμο τη, την Κάτια Ζιγούλη. Κάτια μου, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Μα πόσα χρόνια σε περιμένω. Πόσα χρόνια με περιμένω. Μα πάρα πολλά χρόνια σε περιμένω Α, στο τεταρτέ. που περιμένω. <laughs> Εντάξει, να σου πω κάτι. Είχε δουλίτσε. Έχει τέσσερα παιδιά. Έχει οικογένεια. Έχει εκπομπέ. Τι να κάνουμε. Αλλά σε βλέπω πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σου. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Και έχουμε πολλά να πούμε. Θέλω έτσι λίγο να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Γιατί είπα ότι είσαι δυσέβρετο πρόσωπο, δεν δίνει συχνά συνεντεύξει. Είναι επιλογή σου αυτό από ό,τι έχω καταλάβει. Εν μέρει είναι επιλογή μου. Από τον καιρό που δούλευα, σαν μοντέλο και εφανιζόμουν πολύ, ήμουνα τη άποψη ότι θα κάνω τη δουλειά μου και θα πάω σπίτι μου. Δεν χρειαζόταν να λέω πάρα πολλά. Μετά ήρθαν και τα παιδιά, αποφάσισα να κάτσω σπίτι μου πιο πολύ. Αλλά τώρα είμαι χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σου και θέλω να πούμε πολλά. Και εγώ το ίδιο και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή. Λοιπόν. Από την οικογένειά σου, τη γειτονιά που μεγάλωσες, γιατί σε ξέρουν πολύ, αλλά δεν ξέρουν πολλά πράγματα για σένα. Γιατί πραγματική η πραγματική κάτια ζυγούλη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος έχει μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα για μένα και το αντιλαμβάνομαι κάθε φορά που βγαίνω έξω και μου λένε Μα είσαι πολύ πιο ανθρώπινη. Εμείς αλλιώς νομίζαμε ότι είσαι. Το οποίο με ευχαριστεί πάρα πολύ να το ακούω. Μεγάλωσα κάτω τούμπα και μετά Τριανδρία στη Θεσσαλονίκη. Να σου πω, ας πούμε σαν παιδί. Ήσουν η καλή μαθήτρια, η πειθαρχημένη α, που ήθελες να σου ας πούμε το καλό κορίτσι, η καλή κόρη κτλ. Ή ήσουν έτσι πιο ατίθαση. Σαν παιδάκι ήμουν πολύ ησυχό και πολύ πόλο. Ήμουνα στον κόσμο, μόνη ρευόμουν ανεράιδε. Ε, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω όταν ήμουν παιδί ήταν να παρατηρώ, επειδή μέναμε σε μια γειτονιά που τα περισσότερα σπίτια ήταν ισόγειο ή ημι-υπόγειο, μου άρεσε πάρα πολύ να περπατάω στον δρόμο που γύριζα από το σχολείο και να βλέπω τι ζωέ των άλλων ανθρώπων μέσα από τα παράθυρά τους. Μπορεί να βλέπα μια κυρία να μαγειρεύει ή να διαβάζει τα παιδιά της ή ένα αντρόγινο μεγαλύτερη ηλικία. Και όλο αυτό με ταξίδευε σε ιστορίε που έφτιαχνα εγώ στο μυαλό μου σχετικά με αυτού του ανθρώπου, με το τι μου αρέσει, τι δεν μου αρέσει. Εξερευνούσα τον κόσμο μέσα από αυτό τη μικρή γειτονιά που μεγάλωνα. Οι γονεί σου τι κάνανε, με τι ασχολούνταν. Ο πατέρα μου ήταν δημόσιο υπάλληλο και η μητέρα μου σπίτι. Και έχει αδέρφια. Το φανταχτερό. έχει αδέρφια. Έχω μια αδελφή, ναι. Όχι, παίζει ρόλο το ότι η μητέρα ήταν σπίτι και μεγάλωσε με τη μητέρα. Και όχι μόνη σου είμαι παππούδε, γιαγιάδε ή ταντά. -τα. Ε, κάνει διαφορά νομίζω. Φαντάζομαι το βλέπει τώρα και εσύ με τα παιδιά σου που ουσιαστικά αποφάσισε να είσαι πιο πολύ σπίτι και να μεγαλώνουν μαζί με σένα τα παιδιά. Για μένα ναι, είναι σημαντικό να είναι η μητέρα στο σπίτι. Αλλά Τάσο ειλικρινά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η μητέρα να είναι ευχαριστημένη στο ρόλο της μαμά στο σπίτι. Γιατί η κοινωνία που μεγαλώνουμε τώρα μας θέλει να είμαστε πολυτάλαντες με πάρα πολλούς ρόλους, ότι μία μαμά στο σπίτι ίσως να μην ε, χαίρεται την εκτίμηση όλων αυτών που προσφέρει. Ε, τι κάνεις, είμαι μαμά, είμαι στο σπίτι. Α, δεν δουλεύεις. Δεν ξέρει ίσως ο υπόλοιπος κόσμος πόσο δουλειά, πόση προσπάθεια, πόση ενέργεια απαιτεί αυτός ο ρόλος. Άρα, εσύ μεγάλωσες πολύ νορμάλ, πολύ κανονικά, στη Θεσσαλονίκη, με μία αδερφή, με τους γονείς σου. Πότε κατάλαβες κάτι, ότι είχε κάτι στην εμφάνισή σου, ότι ήσουν ένα ωραίο κορίτσι, ένα ωραίο πλάσμα. Θυμάσαι έτσι πότε σου έδωσαν αυτή την εντύπωση. Θυμάμαι ότι γύρω στα 14-15 ε, αποφάσισα ότι δεν θέλω να μείνω στη Θεσσαλονίκη και ότι θέλω να ταξιδέψω τον κόσμο. Ήθελα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Δεν με ένιωζε ο τρόπο, πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ταπεινά, ότι θα μπορώ να πάω να κάνω μια μικρή δουλίτσα, να βγάλω τα χρήματα για το επόμενο ταξίδι. Ε, κάποια στιγμή, επειδή άρχισα να βγαίνω σε αυτή την ηλικία, με πλησίασαν αρκετοί άνθρωποι και μου είπαν: εσύ πρέπει να γίνει μοντέλο το λόγω οποίο... ότι, των χρωμάτων σου, τη εμφάνιση σου. Ήταν... Φαινόταν, ρε παιδί. Τάσο, Θεσσαλονικιά, μιλάμε τώρα για να βγει έξω. Είναι υπερπαραγωγή. <laughs> Είσαι στολισμένη από πάνω μέχρι κάτω. <laughs> δεν υπάρχει λεπτομέρεια που έχει ξεφύγει. Οπότε η εμφάνισή μου τότε ήταν πολύ μεγαλύτερη κοπέλα από τα 14-15. Ήσουν <laughs> κοκέτα πάντα. Ήσουν και λίγο έτσι αγοροκορίτσο. Ήμουν ένα πάρα πολύ περίεργο μίξ. Τα Σαββατοκύριακα ήμουνα η ε, γυναίκα όνειρο, αυτή που έγινε στα κλαμπ και ήταν περιποιημένη και μέσα στη βδομάδα ήμουνα ένα λίγο πιο, μέσα στο κεφάλι μου, πιο αναρχικό άτομο με αρβίλες, μαύρα μάτια, μαλλιά κάτω dark. Δύο προσωπικότητε. Ναι. Με αυτά ναι. έπε... πέρασαν την εφηβεία μου. Αυτό μου κάνει λογικό να σου πω, γιατί νιώθω ότι έχει και αυτέ τι δύο όψει. Ωραία, και 14 χρονών λε ότι εγώ θέλω να, να ανοίξω του ορίζοντε μου. Και τι γίνεται. Όχι, εκείνη ήταν η εποχή που πήρα τι πληροφορίε ότι έχω κάτι το οποίο εγώ δεν το αναγνώριζα, γιατί ήμουν 14 χρονών με στην ανασφάλεια. Mm -hmm. Όπω είναι τα περισσότερα έφηβα κορίτσια. Αλλά έπαιρνα την πληροφορία ότι κάτι συμβαίνει, ότι με την εμφάνισή μου μπορώ να κάνω κάτι. Και κάποια στιγμή δεν, δεν τα παίρνα πάρα πολύ σοβαρά τις προτάσεις που ερχόντουσαν. Γιατί υπήρχε και αυτός ο φόβος, πάνε να ξεγελάσουν, σε 14 χρονών. Κάποια στιγμή ήρθε μία πρόταση από μία πολύ σοβαρή κυρία. Και έτσι ξεκίνησα το ταξίδι στο modeling. Με κάποιες μικρές δουλειές στη Θεσσαλονίκη. Και πάρα πολύ σύντομα τελείωσε το σχολείο, έφυγε για, Θεσσαλ... για, Αθήνα. Οι γονείς σου πώς το αντιμετώπισαν αυτό. Θέλανε ή είχαν θέμα. Στι πρώτε δουλειέ, πρώτες, πρώτες φωτογραφίε στη Θεσσαλονίκη, τώρα μη φανταστεί, κάτι καταλόγου κάνουμε. Ναι. κάναμε. Στην αρχή ο πατέρα μου ερχόταν έτσι λίγο, θα σε πάγω στη δουλειά, να δει και όλα τι γίνεται. Ναι. Ε, μετά κατάλαβε ότι δεν τρέχει τίποτα, δεν ήταν κάτι που θα πρέπει να ανησυχεί. Όταν ήρθε η ιστορία ότι παιδιά, εγώ τώρα πάω Αθήνα. Εντάξει, δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν με ποτέ. Πόσο ήσουν όταν κατέβηκε στην Αθήνα, Μόλι τελείωσα το σχολείο, μόλι είχα τελειώσει το λύκειο. Ήμουν γύρω στα 17, μισό στα 18. Θυμάσαι την πρώτη σου μέρα στην Αθήνα, Εγώ α πούμε τι θυμάμαι. Είναι που ξέρει, λε, πώ θα τα βγάλω πέρα σε αυτή την πόλη. Τη θυμάμαι, θυμάμαι και που μα είχαν πάει να μείνουμε. Είχα έρθει με μία φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έκανε και αυτή την ίδια δουλειά. Και είχαμε πάει και μέναμε στο Παγκράτη, είχαμε νοικιάσει και σπίτι. Στην αρχή μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργη Αθήνα, γιατί η Θεσσαλονίκη, άμα είσαι και Θεσσαλονικιός, οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ζεστοί. Το λέω αυτό γιατί οι Θεσσαλονικοί για να σε δεχτούνε, θα περάσει τα τεστ. Άμα και σε δεχτούν όμω, είσαι αδελφό ή είσαι εγκαρδάσει. Οπότε όταν πρώτο ήρθα Αθήνα, μου φαινόταν πάρα πολύ κρύοι οι άνθρωποι. Έλεγα ότι αν σκοντάψω και πέσω, δεν θα έρθει κανεί να δώσει το χέρι. Μου είχε φανεί τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν ισχύει βέβαια, αλλά σου δίνω το μέγεθο το πόσο αποξενωμένη και μόνη μου ένιωθα. Και πότε την αγάπησε στην Αθήνα, πέρασε καιρό για να νιώσει ωραία εδώ. Νομίζω ότι μέσα στον πρώτο χρόνο είχα εγκληματιστεί. Mm -hmm. Είχα αρχίσει και δούλευα, είχα αρχίσει και γνώριζα κόσμο, είχα φίλου. Τι θυμάσαι από εκείνη την πολύ ωραία δεκαετία για τη μόδα στην Ελλάδα, την δεκαετία των 90. Εσύ την πρόλαβε έτσι προ το τέλος των 90, μέσα και μετά. Α, τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή. Πραγματικά τη θυμάμαι με πάρα πολύ λαχτάρα. Γιατί ήταν μια παρείστικη κατάσταση. Mm -hmm. Υπήρχαν ε, οι στάνταρ φωτογράφοι με, τα, με το ίδιο τίμη, ήμασταν όλοι φίλοι, μαζευόμασταν σε ένα στούντιο που ήταν στην Ευαλπίδων. Μπορεί να μπαίναμε το πρωί και να βγαίναμε το βράδυ. Η όλη κατάσταση είχε πάρα πολύ κούραση, αλλά είχε πάρα πολύ δημιουργία, πάρα πολύ πλάκα μεταξύ μα και πάρα πολύ ενθουσιασμό. Το και οποίο πάρτις, τώρα λείπει. Ναι, πάρτις, φαν, διασκέδαση. Τώρα είναι έτσι πιο αποστηρωμένα τα πράγματα, δεν είναι. Για να έρθουμε στην πρώτη σου ερώτηση, Με... εγώ δεν πήγαινα στα πάρτι. Α, ναι. Δεν πήγαινα. Όμω μέσα στο στούντιο αυτό που συνέβαινε ήταν για μένα πραγματικά ονειρικό. Γιατί ήταν δημιουργία με πάρα πολύ ενθουσιασμό και πήγαινε το βράδυ στο σπίτι εξαντλημένο. Αλλά έλεγε Ναι, ρε φίλε, σήμερα κάναμε καταπληκτική δουλειά. Θυμάσαι το πρώτο σου εξώφυλλο. Ναι, βέβαια το θυμάμαι. Για πες, Πού ήτανε, Ήταν ένα εξώφυλλο στο περιοδικό Εγώ. Α στο εγώ. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχα και ένα κάτι σε πράσινο με μαζεμένα τα μαλλιά. Ήμουν μωρό. Μωράκι. Και πώς σου φάνηκε που είδε τον εαυτό σου εξώφυλλο. Νομίζω ότι ήμουν λίγο μαγκωμένη. Δεν, δεν, μπορούσα να το καταλάβω. Πολλά από αυτά που έκανα στη δουλειά μου δεν τα καταλάβαινα με την πρώτη. Πρέπει να κοιτάξω μετά από πάρα πολλά χρόνια πίσω και να πω «Μμμ, μπράβο, τα κατάφερες». Γενικά, θέλω να το πω και στον κόσμο, επειδή σε ξέρω από τότε που κι εγώ ξεκινούσα και εσύ ξεκινούσες και μετά στην πορεία, ε, είσαι πάρα πολύ cool και χαλαρό άτομο. Δηλαδή, στο μυαλό μου και στο μυαλό των περισσότερων στην Ελλάδα, θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, δεκαπλάσια, εκατονταπλάσια. Αλλά εσύ σου να πάντα χαλαρά. Έχω δίκιο. Νομίζω. Δεν μου κάνει αριβίστα, δηλαδή. Δεν μου κάνει καριερίστα που θα τρέχει από πίσω και θα τα κυνηγάει τα πράγματα. Δεν κυνηγούσα τα πράγματα και τώρα που κάθομαι και τα κοιτάω από απόσταση, αντιλαμβάνομαι ότι είχα μία πεποίθηση από πάρα πολύ μικρή ότι όλα στη ζωή μου θα πάνε καλά. Ότι πάντα θα έχω όλα όσα χρειάζομαι. Μην με ρωτά πώ ήρθε αυτή η πεποίθηση. Ήταν μέσα στο κεφάλι μου. Δεν είχα ποτέ αγωνία και δεν είχα ποτέ ανάγκη για κάτι παραπάνω. Καλοδεχόμουν αυτό που ερχότανε. Το, το έλλειμμά μου ήταν ότι δεν το γιόρταζα αρκετά όσο του άξιζε. Το καλοδεχόμουνα Έκανα όνειρα, αλλά δεν θα θυσίαζα πράγματα σημαντικά για μένα, ώστε να πετύχω πράγματα που πάλι ήξερα ότι θα τα αποδομήσω και θα πω: Εντάξει, το έκανα και αυτό, πάμε για το επόμενο. Το να είμαι στο εξωτερικό, που μπορούσα να, μπορούσα να περάσω και 8 μήνες, μόνη μου, αλλά. Να θυσιάσω, ας πούμε, το, το Fashion Week, για να γυρίσω πίσω και να είμαι με τους φίλους μου στο σπίτι μου, να ξεκουραστώ, να φροντίσω εμένα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η μοναξιά που βιώναμε τότε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ είχες πρότυπα όταν μπήκε στο modeling, δηλαδή πριν από τη δική σου γενιά, ήταν η σούπερ γενιά και του εξωτερικού, ας πούμε, με Ναόμι, όμι, Κρόφορ και τα λοιπά, και αντίστοιχα στην Ελλάδα ήταν η Κουλιανού, η Κουντουρά και τα λοιπά, ε, με τις οποίες φαντάζομαι δούλεψες με, με όλες, έτσι, τις Ελληνίδες εννοώ. Όχι, όχι. Η μόνη που έχει τύχει να δουλέψω από τα ονόματα που είπες, Ήταν η Κουλιανού ναι. και ήταν η πρώτη μου επίδειξη που έπρεπε να κάνω. και είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί Έπρεπε να βγω, ήταν η πρώτη μου επίδειξη και έπρεπε να βγω μετά την Κουλιανού με ένα αντίστοιχο ρούχο σε άλλο χρώμα, όπου βγαίνει η Κουλιανού, βγαίνει η Βή και αυτή η γυναικάρα περπατάει και εγώ έπρεπε να ακολουθήσω. Σαν γιατί βρεγμένο δεν είχα, δεν, δεν είχα ψηθεί, δεν είχα ακόμα την αυτοπεποίθηση, δεν είχα τη δυναμική να ακολουθήσω αυτό το πράγμα. Μιλήσατε, πράγματο. σου είπε κάτι, σε βοήθησε. Και όχι, δεν όχι, όχι, όχι. Ήταν πίσω στις πασαρέλες, πίσω από το σόου. Mm -hmm. Είναι ένας πανικός. Εσένα ποια ήταν το πρότυπο σου, η αγαπημένη σου. Δεν είχα πρότυπο. Mm -hmm. Δεν είχα πρότυπο. Αυτό που συνέβη σε μένα όταν ξεκίνησα να βγαίνω έξω στο εξωτερικό, που βγήκα πάρα πολύ νωρίς, ε, μόλις είχε σκάσει η Ζιζέλ. Η οποία... Έτρεχε με απίστευτου ρυθμούς. Ήταν σαν να είχαμε ξεκινήσει μαζί, αλλά αυτή έτρεχε πάρα πολύ. Mm -hmm. ε, και ήταν αυτό που έλεγες, Α, να μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει αυτή. Αλλά ως εκεί, δεν, πού να το φτάσει, αυτό δεν φτάνεται. Τα λεφτά ήταν καλά τότε. Γιατί ήταν η χρυσή εποχή του Μόντελι και ακούγονταν διάφορα έτσι, μεγάλα ποσά. Ναι, ήταν καλά τα λεφτά. Και εξωτερικό πόσο έμεινε πολύ τάσο, πολύ. Έκανες, αρκετά διεθνή μπραντς. Είχα δουλέψει αρκετά στο εξωτερικό. Δεν έμενα σε ρήμπο. Μπορεί να πήγαινα για τρει μήνε και να γυρνούσα, να πήγαινα για οχτώ μήνε και να γυρνούσα, να άλλαζα χώρα, να πήγαινα στην Αμερική, να ξαναγυρνούσα. Είχε συνέχεια εναλλαγέ. Mm -hmm. Τι θυμάσαι με γλυκά ιδιαίτερη από αυτά που έκανε στο εξωτερικό, Από τι δουλειέ ή από τι συνθήκε. Από τι δουλειέ. Οι συνθήκε φαντάζομαι ήταν πολύ δύσκολε. Όταν είσαι μικρό. Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο, αλλά το χαιρόμουν. Δηλαδή, την πρώτη φορά που πήγα στη Νέα Υόρκη, θυμάμαι ότι κοιτούσα σαν μαγεμένη. Γιατί έβλεπα όλο αυτό το σκηνικό και νόμιζα ότι είμαι σε μία ταινία. Πηγαίνει να μείνει σε ένα διαμέρισμα που έχουν για τα μοντέλα, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό και πρέπει να το μοιραστεί με άλλα 5-6 κορίτσια. Αυτό δεν, δεν είναι, είναι μίζερο. Είναι είναι άβολο. είναι άβολο. Στην αρχή είσαι λίγο έξω από τα νερά σου, τώρα τι σχέση έχω εγώ με αυτή την κοπέλα που είναι από την άλλη άκρη της γης. Αλλά δημιουργούνται φιλίες, mm -hmm. ε, μοιράζεστε την ίδια γωνία, τους ίδιους στόχους, τα ίδια όνειρα. Ήταν, τώρα που, ήταν που τα σκέφτεσαι λες «Αχ, πώς το έκανα αυτό». Είναι αυτό που λες είναι, όταν είσαι νέος έχεις αυτή την ορμή και το θράσους με την καλή Τώρα που τα κοιτάω πίσω λέω «Μπράβο μου που το έκανα και αυτό». Πρώτη δουλειά, πρώτη σημαντική δουλειά ήταν όταν το... είχα φύγει στο Παρίσι πρώτη φορά. Ήμουνα πάρα πολύ μικρή, 18 χρονών. Ήταν αμέσως μόλις ήρθα στην Αθήνα. Mm -hmm. Και θυμάμαι ότι με στέλνουν σε ένα casting για ένα άρωμα. Για να σου πω την αλήθεια, ήμουν τόσο άσχετη. Δεν ήξερα καν ποιο είναι ο οίκος, δεν ήξερα καν ποιο είναι το άρωμα. Mm -hmm. Και στο τέλος με παίρνει η μπούκερ μου και μου λέει, πήρε τη δουλειά. Έλα να ανοίξουμε σαμπάνιες. Και εγώ είμαι, α, καλά, μπορώ να πάω σπίτι μου τώρα. Ήμουν τόσο άλλο. Βέβαια, όταν ήρθε η δουλειά στην Ελλάδα και είδα τον αντίκτυπο και τη χαρά όλων των συνεργατών, γιατί ήμασταν μια οικογένεια, κατάλαβα ότι κάτι καλά είχα κάνει. Άρα, σου ερχόντουσαν ωραία πράγματα, αλλά είτε πάνω στην τρέλα και στο τρέξιμο δεν τα συνειδητοποιούσες εύκολα. Ναι, δεν τα συνειδητοποιούσα. Δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα για τη μόδα. Ήμουν πάρα πολύ μικρή. Ε, έχω και την τάση να το κάνω αυτό ακόμα και τώρα. Ότι ναι, μωρέ, το έκανα αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Ενώ είναι κάτι. Αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν τα γιορτάζω αρκετά. Έχει στενοχωρηθεί για δουλειά που δεν πήρε. τώρα που με πας πίσω, δεν θυμάμαι. Σαφέστατα θα έχω στενοχωρηθεί. Αλλά τα ξεπερνάνε αυτά, έρχονται άλλα. Έχει κλάψει σε κάστινγκ ή από την πίεση και το τρέξιμο και την πείνα και του τρελού ρυθμού. Ε, Ξέσπασε, α πούμε, στο εξωτερικό κυρίω, ναι. γίνονται αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έκλαψα την πρώτη φορά που ήμουν στο Παρίσι. Και κάτι είχα συναχωρηθεί με το πρακτορείο. Είχα κάτι στα σκαλιά του πρακτορείου και έκλαιγα. Έχω κλάψει πάρα πολύ στη Ρώμη γιατί είχα καταρρεύσει από την κούραση και από την κακοτροπιά του πελάτη, γιατί είχαμε και αυτά. Mm -hmm. Και είπα, τέλος, θα τα παρατήσω. Φιλίες έκανες μέσα στο χώρο. Ναι, βέβαια. Με άλλες κοπέλες μοντέλα και ναι. από άλλες χώρες και τέτοια. Και από άλλες χώρες και μέσα στην Ελλάδα. Αυτό που λένε ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα ανάμεσα στα κορίτσια ή εγώ ήμουνα πάρα πολύ καλοπροαίρετη και δεν ήθελα να τα βλέπω. Ε, είτε ήταν λίγο παραφουσκωμένες ιστορίες. Όλα αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε ακόμη και σήμερα για εξαντλητικές δίαιτες, για μεγάλη πίεση, για νευρική ανορεξία που υπάρχει στο χώρο σας, εσύ τα συνάντησες. Τάσο, την εποχή που δούλευα εγώ, τα πρότυπα ήταν εξωφρενικά. Δηλαδή έπρεπε πραγματικά να είσαι πετσί και κόκαλο. Θυμάμαι όταν ξεκίνησα και ήρθα από το σπίτι της μαμάς μου, πιο θρεμένη από ό,τι θα ήθελε η αγορά να είμαι, Έτρωγα πάρα πολύ πίεση. Το πρέπει να χάσει βάρο, πρέπει να χάσει βάρο, πρέπει να χάσει βάρο. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήταν η Βίκυ Καγιά, η οποία ήταν από φυσικού τη πάρα πολύ αδύνατη, και ακόμα τη βλέπει, ότι η κορμοστασιά τη είναι απίστευτη, η οποία μου λέει ρε Σικάτια, μια χαρά είσαι, γιατί στεναχωριέσαι τόσο πολύ. Λέω, με πιέζουνε. Μου λέει, είσαι πάρα πολύ καλά, είσαι πάρα πολύ ωραία, είσαι υγιέστατη. Και αυτό όσο περίεργο και να ακούγεται, ήταν η αλήθεια. Ένας άνθρωπος σου είπε, είσαι υγιέστατος, μην πιέζεσαι τόσο πολύ. Τώρα που είπες Βίκη Καγιά, η Βίκη έχει ταυτιστεί με το GNTM και γενικά η τηλεόραση προάγει τη μόδα ως τηλεοπτικό σοου. Δηλαδή μπορεί να μην γίνονται πολλά πράγματα στο μόντελ πια σε σχέση με τα 90's, αλλά έχουμε αρκετές εκπομπές που έχουν να κάνουν με τη μόδα στην τηλεόραση. Εσύ πέρα από την δική σου εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ, που ήταν ιστορίε σχετικά με τη μόδα κτλ., ε, Αν θυμάμαι καλά, δεν έκανε κάτι άλλο. Φαντάζομαι όμω ε, είχε πολλέ προτάσει. Σωστά. Πέρα από την εκπομπή που κάναμε στην ΕΡΤ για την ιστορία τη μόδα, το οποίο ήταν ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ, κατά τη γνώμη μου, γιατί έπαιρνε πιο βαθιά mm -hmm. στην ιστορία των Ελλήνων σχεδιαστών λεπτομέρειε που μπορεί να μην είναι εμφανεί με την πρώτη ματιά. Μετά κάναμε και μια δεύτερη εκπομπή που ήταν ιστορίες όμορφης ζωής mm -hmm. και ήταν η αγαπημένη μου γιατί αφορούσε στοιχεία, κομμάτια της καθημερινότητας τόσο σημαντικά και τόσο παραμελημένα όπως είναι ο καλός ύπνος ή ο διαλογισμός. Το να μπορείς να πάρεις διαλογισμός, τώρα όλοι λέμε γκουρού ότι θα κάτσουμε σταυροπόδι και θα διαλογιστούμε ότι μέσα στη μέρα όλοι έχουμε ανάγκη να αδειάσουμε το κεφάλι μας, το μυαλό μας, την ψυχή μας, να γαλινέψουμε και να το πάρουμε από την αρχή. Πόσο σημαντική είναι η ομορφιά που ξεκινάει από μέσα. Μπορούμε να βάλουμε χίλιε μας και να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, αλλά αν η διατροφή μας, η ψυχική μας κατάσταση δεν, μέσα μας δεν φωνάζει υγεία, δεν θα λάμψει το μαλλί. Οπότε αυτή ήταν η αγαπημένη μου, αγαπημένη μου εκπομπή. Ήταν όλα τα θέματα που εμένα με ενδιαφέρουν. Είχε προτάσει για να είσαι σε επιτροπή ενό σοου που έχει να κάνει με τη μόδα, σαν το GNTM, α πούμε. Γιατί με ρωτά, αφού δεν ξέρει την απάντηση. <laughs> Αλλη... ε, φαντάζομαι ότι είχε, έτσι. Ναι, είχα, είχα πάει και σε ένα δοκιμαστικό για το GNTM. Και τι έγινε. Um... Δεν δε, δε προχώρησε αυτό, αλλά δεν θέλω να συζητήσουμε τόσο πολύ γι' αυτό για να σου πω την αλήθεια. Εσύ βλέπεις προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη μόδα, ή είναι αυτό που λέμε, ότι εντάξει, ε, ε, είναι η δουλειά μου, δεν θα το βλέπω και στην τηλεόραση, ας πούμε. Το GNTM το έχω παρακολουθήσει φέτο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, ε, έχω πιάσει τον εαυτό μου να μπαίνω στη διαδικασία τη φωτογράφηση των κοριτσιών και να λέω, Αχ, εγώ θα το έκανα έτσι αυτό. Δηλαδή ξαναγεννιέται μέσα μου αυτή η αίσθηση δημιουργίας και έκφρασης. Γιατί όταν ποζάρεις για έναν φωτογράφο ή ένα σχεδιαστή για ένα project, είσαι ο καμβάς που στη συνέχεια καλείσαι να μπει μες στο χώρο και να χορέψεις αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Οπότε μου αρέσει να παρακολουθώ τα κορίτσια την προσπάθειά τους να φέρουν το αποτέλεσμα και παράλληλα παρατηρώ και άλλα πράγματα που συμβαίνουν. Θα Γεύη. δυσκολευόσουν να είσαι σε μια επιτροπή και να λες αρνητικά πράγματα σε κάποιον ή κάποια. Πώ με βλέπει, με βλέπει να το καταφέρνω. <laughs> αλλήκη... Θα δυσκολευόμουν πάρα <laughs> πολύ. Ναι, αυτό. Πάρα ναι. πολύ. Δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Παρ' όλα αυτά, ε, βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πρότυπα. Αυτό που είπε πριν, εσύ ε, ε ήρθε από τη Θεσσαλονίκη και σου λέγανε πρέπει να χάσει σκυλά. Τώρα είναι αυτό το diversity που λέμε. Εσένα... <laughs> Σα αρέσει, συμφωνεί με αυτό. Συμφωνώ, απόλυτα. Ε, πρέπει όμως να κρατήσουμε ένα πλαίσιο υγείας. Δηλαδή όταν γιορτάζουμε τα διαφορετικά σχήματα σώματων, το δέχομαι, αλλά μην πούμε ότι η παχυσαρκία είναι OK, γιατί μπαίνει το θέμα της υγείας μέσα. Αυτοί, αυτές είναι οι λεπτές γραμμές που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, ακριβώς, για να μην παρεξηγηθούμε ούτε εγώ ούτε εσύ, δεν είναι το body shaming, είναι το θέμα της, της υγείας. Το body shaming είναι καταδικαστέο, εννοείται, από όλου. Αλλά ε, είναι και το θέμα της υγείας που είναι πολύ σημαντικό. Η ομορφιά πάντως κρύβεται σε όλα τα σχήματα. Σε όλα τα σχήματα. Ε, έχω καταλάβει ότι ε, κρατιέσαι, προσέχεις τι θα κάνεις στην τηλεόραση. Όπω είπαμε και τώρα, θα μπορούσε να είσαι κάθε χρόνο στην τηλεόραση. Είτε ω κριτική επιτροπή, είτε ω παρουσιάστρια σε σοου κτλ. Και, και είχαν συγκεκριμένα πράγματα προσεκτικά και λίγα. Γιατί, Γιατί είμαι πάρα πολύ επιλεκτική το πού θα δώσω την ενέργειά μου. Το να είμαι στην τηλεόραση για να είμαι. Mm -hmm. Ποιο κερδίζει από αυτό πέρα από το εγώ μου. Να θρέφω το εγώ μου. Ε, το ε... να κάνω πράγματα όμως που θα γυρίσει κάποιος και θα μου πει «Αχ, Κάτια, ναι, πόσο με βοήθησε αυτό, πόσο συμφωνώ». Ε, αλήθεια, νόμιζα πως μόνο εγώ αισθανόμουν έτσι. Αυτό με κάνει πολύ ευτυχισμένη. Ήξερε ότι η δουλειά που κάνεις έχει ημερομηνία λήξη. Ναι, βέβαια το ήξερα και... Με χαρά ανακάλυψα στην πορεία ότι περνώντα οι δεκαετίε και τα χρόνια, τελικά αυτή η δουλειά δεν έχει ημερομηνία λήξη. Γιατί αυτή τη στιγμή στο Παρίσι ε, δουλεύουν γυναίκε 60 ετών και άνω. Με γκρίζα μαλλιά, με όλε τι ρητίδε, με όλη την ομορφιά και τη γοητεία τη οριμότητα, mm -hmm. τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, το diversity που αναφέραμε πριν, δεν έχει μόνο να κάνει με τα κιλά, έχει να κάνει και με την ηλικία. Mm -hmm. Και αυτό είναι πραγματικά. Πολύ ενθαρρυντικό. Ήσουν η γυναίκα που σκεφτόσουν α, και το γάμο και τα παιδιά και την οικογένεια. Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Ίσως ένα κομμάτι μου πίσω, το οποίο όμως δεν έρχομαι σε πολύ επαφή μαζί του. Ε, ήθελα να είμαι ελεύθερο πνεύμα. Ήθελα να ταξιδεύω. Ήθελα να μην έχω την ευθύνη κανενός. Θυμάμαι κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου ένα ζωάκι, ένα γατάκι. Και είχα τόση αγωνία επειδή ήταν πληγωμένο α, το αν θα μπορέσω να το φροντίσω που λέω Παναγία μου εγώ δεν θα κάνω ποτέ παιδιά γιατί αυτή η αγωνία της ευθύνης ό,τι κάνουμε σχέδια γελάει ο Θεός και να είμαστε λοιπόν με τέσσερα παιδιά και παντρεμένοι και σκυλιά και γατιά. <laughs> Κάτια μου θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί Τέτα στον Α με την Κάτια Ζιγούλη. από αυτά που έκανα στη δουλειά μου δεν τα καταλάβαινα με την πρώτη. Πρέπει να κοιτάξω μετά από πάρα πολλά χρόνια πίσω και να πω από... «Μμμ, μπράβο, τα κατάφερες». <Ζουσάνο> <Ζουσάνο> δεν ήμουνα ούτε ρουβίτσα, ούτε ήξερα τα τραγούδια του. <Ζουσάνο> <Ζουσάνο> πολύ ωραίο αγόρι αυτός. Μου χαρέσει. Τον βρήκα πολύ νόστιμο όταν γνώρισα το Σάκη και μπήκαμε σε σχέση, αποφάσισα πολύ συνειδητά ότι αυτά που ήξερες, τι ζήλες, τις ανασφάλειες, τα ξέχασέ θα τρελαθείς. Νομίζω όταν είπα επιτέλους στον στο γάμο, μετά από τέσσερα παιδιά, αποφάσισα ότι πάρ' το απόφαση, αυτό εδώ είσαι. Δεν ξέραμε αν και το σπίτι, δεν ξέραμε αν ο πατέρας μου τη γλίτωσε, δεν τη γλίτωσε. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας τέταρτη τέτα στον Αλφα με την Κάτια Ζιγούλη. Κάτια, νιώθω ότι στη ζωή σου είναι η ζωή σου πριν το σάκι και μετά το σάκι. Ε, πας να κάνεις ένα διαφημιστικό για εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και είναι είναι πρωταγωνιστή σου ο Σάκης. Τι θυμάσαι από εκεί. Η επαφή μου με τον Σάκη μέχρι εκείνη την περίοδο ήταν ότι τον είχα δει σε κάποιο σοου τηλεοπτικό και είχα πει «Πολύ ωραίο αγόρι αυτός». Μου είχε αρέσει. Τον, τον, βρήκα πολύ νόστιμο. Δεν ήμουνα ούτε ρουβίτσα ούτε ήξερα τα τραγούδια του. Και μάλιστα όταν πλέον οριστήκαμε και άρχισε να μου αφιερώνει τα τραγούδια του, πήγαινα στη φίλη μου που ήξερε πιο πολλά και τη έλεγα: ποιο, ποιο, είναι αυτό, Ποιο είναι αυτό. Το ξέρει αυτό το τραγούδι, σου αφιερώνω. Ναι, 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 ευχαριστώ. Ποιο είναι αυτό. Δεν, δεν τα ήξερα τραγούδια του, τώρα το τα έχω μάθει όλα. Στο σετ, πώ ήταν η επαφή σα, η πρώτη επαφή. Στο σετ στην Ελούντα υπήρχε πολλή ενέργεια. Δεν ήσουν εκεί, ήσουν. Όχι, δεν ήμουνα. <laughs> υπήρχε πολύ ενέργεια. Αλλά. Πώς καταλάβες ότι κάτι θα γίνει. Μετά, ή πότε το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να σου πω την αλήθεια. <laughs> Με τον Σάκη είχαμε συναντηθεί πριν από το διαφημιστικό. Είχαμε συναντηθεί σε κάποια βραβεία, είχαμε κοιταχτεί, είχαμε επικοινωνήσει mm -hmm. το ενδιαφέρον, αλλά έμεινε ω εκεί. Mm -hmm. Μετά μεσολάβησαν άλλα πράγματα στη ζωή μας. Ναι, είναι και γνωστά. Και η ιστορία του διαφημιστικού. Οπότε φέρναμε τη συνέχεια μια ήδη υπάρχουσα ενεργειακή ιστορία εκεί πέρα. Που ήρθε και κούμποσε εκεί. Που ήρθε και κούμποσε, πέρασε από 40 κύματα, δεν ήταν εύκολο. Και φτάσαμε σήμερα. Μετά 20 από... χρόνια μετά. <laughs> λοιπόν, άκου, είμαστε στο αεροπλάνο. Mm. Καθόμαστε μαζί, γιατί νομίζω ο έχει καθίσει με τον Ντέμι Νικολαίδη και δεν έχουν βάλει γλώσσα μέσα του. Και μου λέει, να σου πω, μα καναλιάρει κοήφο. «Η Κάτια Ζιγούλη, πώς σου φαίνεται» Του λέω «Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ η Κάτια» ε, «Της έχω κάνει και μία συνέντευξη πριν λίγο καιρό με, με τη σχέση της για το Life and Style» Τι? «Τι» Του λέω «Μη μου πεις» «Δεν λέω τίποτα» μου λέει «Λέω πες μου, δεν λέω τίποτα» Και συνεχίζει το ταξίδι Τελειώνουμε τη Eurovision από Κωνσταντινούπολη. Και είναι να πάμε Κύπρο, στο Τσίριο, στη Μεγάλη Συναυλία που έγινε χαμός, στη Λεμεσό. Και μία μέρα πριν μου λέει, ε, να σου πω, ε, κανόνισε, θα έρθει και η Κάτια. Τι είναι κανονίσεις δηλαδή. Ε, τα διάφορα, τα διαδικαστικά. <Κι> να πω, τα διαδικαστικά μωρέ, με το διαμονή αυτά, να προσέξουμε να μην βγει και τα λοιπά. Οπότε, ναι, το, το σκεφτόταν ε, το αγόρι αρκετά. Δεν τα ξέρεις αυτά, ε. Τα ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αυτή η συναυλία ήταν εκπληκτική. Ναι. Ήταν η πρώτη συναυλία, βέβαια, που είχα δει το ΣΑΚΙ. Και ειλικρινά ήταν εκπληκτική. Νομίζω ότι δεν είχα ξαναδεί τόσο πολύ κόσμο συγκεντρωμένο. Ναι. Ε, ήτανε περίπου 30.000-40.000 στο Τσίριο, ήταν χαμός. Και θυμάμαι ότι είχα έρθει στο ξενοδοχείο. Αλλά υποτίθεται δεν θα μέναμε μαζί. Αλλά κατά λάθο μου είχαν κρατήσει το δίπλανο δωμάτιο. Ναι, είδες, γιατί με ρωτούσε τι να κανονίσω. Ναι, για πε. Εσύ τα κανόνε αυτά. <laughs> δεν θυμάμαι. Για πες. Τόσο κομμωδία όμω. <laughs> Εμεί <όλη>. δεν κρατιόμασταν <laughs> <laughs> και άλλοι θέλουν να το κρύψουν. Ναι. Εντάξει, στι αρχέ πάντα είναι έτσι μαζεμένα τα πράγματα. Φαντάζομαι ισχύει ότι και εσύ και ο Σάκης, και οποιοδήποτε ζευγάρι στη θέση σα, ενώ προβεβλημένο, δεν ξέρει πού θα βγει αυτό. Ναι, στην αρχή προσπαθεί να το φροντίσει λίγο. Οπότε θε να δει ε, λίγο να καλεί αναγνώριση εδάφου. Ε, πότε κατάλαβε ότι αυτό θα είναι ο άνθρωπο τη ζωή μου, με αυτόν θα κάνω α πούμε οικογένεια, mm. Πότε το κατάλαβα. Δεν ξέρω από την αρχή, μετά mm. ήρθε έτσι μόνο του. Νομίζω ότι ήρθε μόνο του. Ε, νομίζω ότι και στο πρώτο θετικό τεστ ήμουνα. Τώρα αλήθεια. Θα, θα το κάνω. Θα... Αυτό είναι. <laughs> Μου πήρε πολύ καιρό να το συνειδητοποιήσω. Νομίζω όταν είπα επιτέλου στον στο γάμο, μετά από τέσσερα παιδιά, αποφάσισα ότι πάρ το απόφαση. Αυτό εδώ είσαι. Εγώ να σου πω ότι είμαι τρόμαζε εντό εισαγωγικών α, σε σχέση με εσά. Και το είχα πει μια φορά στο Σάκη τότε. Πολλέ φορέ όταν ένα ζευγάρι δέχεται τόση πίεση από τη δημοσιότητα και από τους δημοσιογράφους και από τους παπαράτσι και τα λοιπά. Αυτό επηρεάζει μια σχέση που μπορεί να είναι γέστατη και ξαφνικά να την μπουρδουκλώσει. Το φοβήθηκε ποτέ αυτό? Όχι. Όχι. Στο γάμο σας που ήμουν εκεί, ευχαριστώ για την πρόσκληση, περάσαμε πάρα πολύ ωραία εμείς. Εσείς περάσατε ωραία. Περάσαμε <laughs> πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν ήμασταν μαζί. Νομίζω ότι στο τέλο βραδιά δεν ξέρω αν υπήρχε μια φωτογραφία που να χορεύουμε μαζί πέρα από το χώρο του γάμου. Υπάρχει φωτογραφία τη Αναστασία με τον μπαμπά τη, σίγουρα. Όχι, έχω και βίντεο, νομίζω σα έχω και μαζί. Όχι, ήμασταν πάνω Ναι. Κόψαμε την τούρτα και κάναμε όλο αυτό το, το σκηνικό. Η Αναστασία το έζησε μόλι στην καρδιά. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά χορεύαμε τόσο πολύ. Ήταν τόσοι πολλοί φίλοι που μαζευτήκανε που ξαναβρεθήκαμε το βράδυ, τα σαν... ξημερώματα. Ήταν σαν μια μεγάλη συναυλία. Γι' αυτό απορούσα, αν, αν το βίωσες έτσι, αν, α, όπως ήθελες, αν, αν χάρηκες το γάμο. Το χάρηκα πάρα πολύ, ναι. ναι. Η πρόταση πώς έγινε. Νομίζω ότι γενικά πετούσε αναδιαστήματα το mm. γιατί δεν παντρευόμαστε, μήπως να παντρευτούμε. Mm. Δεν είχε πέσει στα γόνατα, να φέρει το δάχτυλίδι. Mm. Όπου ε, κάποια στιγμή στα γενέθλιά μου, μου αφήνει ένα δαχτυλίδι πάνω στο κρεβάτι και Το ότι δεν, τώρα δεν έχει μπρο και πίσω, αυτό είναι. Πε το ναι. Εσύ είχε ποτέ ανασφάλεια το ότι είσαι με το σάκι, ένα άντρα πούμε, που θεωρείται εδώ και χρόνια από τους ωραιότερου στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο ε, μεγαλύτερο στάρ στη χώρα. Σε επηρεάζει αυτό, Όχι. Μπορώ να σου πω ότι ήμουν πολύ περισσότερο ανασφαλή πριν το Σάκη, mm -hmm. ε, όταν γνώρισα το Σάκη και μπήκαμε σε σχέση, ε, αποφάσισα πολύ συνειδητά ότι αυτά που ήξερες, τις ζηλές, τις ανασφάλειες, τα ξέχασέτα, θα τρελαθείς και ο Σάκης από μόνος του έχει αυτό το δόσιμο στη σχέση που δεν σου αφήνει περιθώρια να, να κάνεις αγωνίες τώρα πίσω μόνη σου. Εκτός εάν θέλεις να ζεις σε αυτή τη λειτουργία, το οποίο εγώ συνειδητά είχα πει όχι. Και τα τέσσερα παιδιά ήταν συνειδητή απόφαση. Αλήθεια τώρα. <laughs> Για πες. Όχι, τα τέσσερα παιδιά ήταν δώρα. Δώρα. Τον ε, ουρανό. Γιατί φαντάζομαι ότι μέχρι και οι γονεί σου θα είχαν ξετρελαθεί ότι δεν θα περιμέναν ότι θα είσαι μια πολύ Κανεί δεν το περίμενε, ούτε εγώ το περίμενα εκτό από τη φίλη μου τη Σοφία η οποία μου το είχε πει. Α, η Σοφία Ξεχοήδη. Ναι, ναι, τη θυμάμαι τη Σοφία, ναι, βεβαίω. Μου είχε πει ότι θα κάνουμε πέντε, αλλά κάναμε τέσσερα, δεν πειράζει. Εσύ και ο Σάκης, ορίστε ένα ιδανικό ζευγάρι, πανέμορφο κτλ. Ε, για ποιο πράγμα, α πούμε, θα τσακωθείτε, για ποιο πράγμα θα διαφωνήσετε. Κάνω θέλω να σε ρωτήσω, το σκέφτομαι αυτό καιρό. Ε, όταν λες το ιδανικό ζευγάρι, τι βλέπει ο κόσμος, τι εννοεί εσύ, τι είναι το ιδανικό δύο ζευγάρι. Δύο πολύ όμορφα παιδιά, δύο πολύ όμορφους ανθρώπους. Εμφάνιση δηλαδή. Ένα που είναι πετυχημένοι στο επάγγελμά τους, στην καριέρα τους και που δεν έχουν κάτι αρνητικό να τους προσάψει ο κόσμος ή κάποιο, Έχουν το σπίτι τους, την οικογένειά τους, τα παιδιά τους, ε, τη δουλειά τους. Mm -hmm. Ιδανικό. Το τι επιλέγει ο κόσμος να δει ή να νομίζει ότι βλέπει κοιτώντας αυτός που είναι πιο αναγνωρίσιμη ε, βοηθάει τον υπόλοιπο κόσμο που δεν είναι στα εξώφυλλα να πει «Α, υπάρχει και αυτή η ιδανική κατάσταση». Mm -hmm. Πίσω από την καλογιαλισμένη εικόνα λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πόνους, ανασφάλειες, στεναχώριες, κούραση, χαρά. Υπάρχει βέβαια η βάση που είναι η, η απόφαση κοινή να είμαστε μαζί και να προσπαθούμε διαρκώς, αλλά θέλει προσπάθεια, θέλει δουλειά και από τις δύο μεριές. Δεν έρχονται όλα α, τι ωραία η ζωή στρώνει χαλιά. Θέλει δουλειά, θέλει θεραπεία και πολύ πολύ αποφασιστικότητα να φύγουν οι εγωισμοί, αυτό το εγώ, να φύγει από τη μέση και να βάλουμε το μαζί. Το μαζί. Και δεν είμαστε μόνο εμείς οι δύο, είναι άλλοι τέσσερις γύρω-γύρω. Να σε ρωτήσω κάτι. Μία δύσκολη στιγμή που ζήσατε α, και βγήκε στη δημοσιότητα γιατί ήταν θέμα επικαιρότητα, το είχα συζητήσει και με το Σάκη, ήταν η πυρκαγιά. Ναι. Η πυρκαγιά στο, στην περιοχή σας, στο Νέο Βουτζά κτλ. Πώ ε, ένιωσε εκείνη τη μέρα, είχε ε, φοβηθεί, είχε πανικοβληθεί, ήσουν αψύχρεμη, κινδύνευσε το σπίτι σας να καεί. Ήταν τόσο μεγάλο ο κίνδυνο και τόσο άσχημε συνθήκε που επικρατούσαν και το, το γεγονό ότι εμεί ήμασταν μακριά από το σπίτι. Στην μακριά... Κέρκυρα είσασαν, έτσι. Είμαστε στην Κέρκυρα. Μακριά από το ένα το παιδί, το οποίο ήταν μωρό. Και δεν ξέραμε αν και το σπίτι, δεν ξέραμε αν ο πατέρα μου τη γλίτωσε ή δεν τη γλίτωσε. ήμασταν ε, τόσο ανήμποροι που απλά καθόμασταν παγωμένοι. Αμήλυτοι, γιατί δεν θέλαμε να προκαλέσουμε πανικό στα μικρότερα, στα παιδιά που ήταν μαζί. Είχαμε τα τρία παιδιά. Και εκεί συνειδητοποιεί ότι μπορεί, μπορεί να αγωνιά για τα πάντα, να έχει άγχο, να έχει συνεχώς την ανάγκη να ελέγχεις και να κοντρολάρεις και να φροντίζεις τα πάντα δεν είναι όλα στο χέρι σου. Δεν είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Δεν είναι όλα στο χέρι μας και δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα πάντα. Πάμε σε ευχάριστα πράγματα. Λοιπόν, Αναστασία, 14 χρονών. Ο Αλέξανδρος πόσο 11. Είναι? 11. Η Αριάδνη. Κοντεύει 10. Και ο Απόλλωνας. Ε, κοντεύει 7. Ωραία. Πες μου Πώς τα βγάζεις πέρα. Πώς είναι η μέρα σου. Για μάτι φωνές. Θέλει πάρα πολύ οργάνωση. Είμαι καλά και πολύ οργανωτικός άνθρωπος από την αρχή mm -hmm. τη βάση μου. Ε, θέλει πολύ οργάνωση. Θέλει διαρκώς οι σου. Οι συναισθηματικές σου κεραίες να είναι σε ετοιμότητα για να πιάνουν οποιαδήποτε ανισορροπία υπάρχει η οποία δεν θα εκφραστεί με το πω από τι έγινε στο σχολείο σήμερα θα εκφραστεί με άλλη μορφή σε κρίση, σε τάντρουμ πώ τα λένε και θα πρέπει να ψάξεις να βρεις την πηγή του προβλήματος. Είσαι πειθαρχική και πειθαρχημένη ως μητέρα, είσαι χαλαρή, είσαι από πάνω... Πώς σε χαρακτηρίζεις? Είμαι ένα βούτυρο στο ψωμάκι τους, για να σου πω την αλήθεια. Ε, προσπαθώ διαρκώς να μην τα πληγώνω. Αν και εννοείται ότι κάνουμε συνεχώς λάθος, λάθη. Ε, Είσαι αυστηρή. Θα πεις όχι ε, δηλαδή. Θα πω όχι, ναι. Το οποίο δεν το πω και πάρα πολύ σοβαρά, γιατί σου είπα βούτυράκι στο ψωμί, θα ξαναπροσπαθήσουν ναι, μέχρι να κερδίσουν το ναι. Όπου τώρα έχω μάθει το κόλπο και του λέω: ως δεν σα άρεσε η πρώτη απάντηση, το όχι δεν είναι απάντηση, σημαίνει προσπάθησε λίγο ακόμα. Πάνε μετά στο μπαμπά του για να πάρουν ναι, ή υπάρχει κοινό μέτωπο. Όχι, όχι, εκεί προσπαθούμε να είμαστε. Είναι τύπη μαμά. Οπότε. Η Αναστασία που είναι η μεγάλη. Ε, Πώ είναι, Είναι η δυναμική. Είναι η μεγάλη και πάντα ναι. ήταν η μεγάλη γιατί η Γλυκούλα γεννήθηκε πρώτη και ναι. μετά ακολουθούσαν τα Μωρά. Οπότε πάντα περιμέναμε περισσότερα από αυτήν. Mm -hmm. Μα πώ είσαι τριών χρονών δεν καταλαβαίνει. Τι να καταλάβει το τρί, τρίχρονο. Αλλά στα δικά μου μάτια κρατώντα ένα γέννητο ήταν μεγάλο κορίτσι. Οπότε και τώρα κάπω έτσι να αντιμετωπίζουμε. Αλλά κοίτα, κάθε ένα παιδί είναι καταπληκτικό. Δεν θέλω να σου πω τώρα mm -hmm. χαρακτηριστικά και ποιο είναι τι. Γιατί... Είναι άνθρωποι, μιλάμε, είναι τα παιδιά μας, του Σάκη και της Κάτιας, αλλά είναι άνθρωποι και με πολύ σεβασμό θα πω ότι είναι εκπληκτικά το καθένα με τον τρόπο του. Ε, ανυπομονώ να δω σε τι θα εξελιχθούν μεγαλώνοντας και τι έργο θα παράξουν και αν θα είναι ευτυχισμένοι και θα το αφήσω εκεί. Σας φόβιζε ως γονείς. Η στιγμή που θα συνειδητοποιούσαν τα παιδιά σα, η οποία προφανώ έχει φτάσει για του δύο ή τρει μεγαλύτερου και μάλλον και για όλου, ε, ότι οι γονεί του είναι γνωστοί, είναι προβεβλημένοι, του ξέρουν και άλλοι, του ξέρουν και άλλα παιδιά, θα του πλησιάσουν και άλλα παιδιά άμα βγείτε έξω. Ε, σα άγχωνε αυτή τη <στονίκλει> στιγμή. Ναι. Ειδικά στην Αναστασία που ήταν και το πρώτο παιδί το παρακολουθούσα με πάρα πολύ αγωνία, το πώς κολακευόταν, γιατί όταν ήμασταν στην παραλία και καταλα... μπορεί να μην ήταν ο Σάκης μαζί, αλλά καταλαβαίναν ότι είναι η κόρη του, θα πλησιάζανε πάρα πολύ τα παιδιά να την προσεγγίσουν για να γίνουν φίλοι και αυτό την κολάκευε. Ε, είχα την αγωνία, τους μιλούσα πάρα πολύ, αλλά στην τελική βλέπω ότι η φυσική διαδικασία, το ταξίδι που κάνουν τα παιδιά, το βλέπω και στον Αλέξανδρο, στην αρχή είναι η κολακία, και μετά είναι, ωπ, ωραίο είναι αυτό, κάνει εύκολα φίλου, αλλά ή είναι φίλοι. Α, είναι εδώ γιατί με το παιδί του τάδε ή επειδή μου ο Αλέξανδρος η Αναστασία ή η αριαδνη Και βλέπω ότι τα φέρουν μόνοι του σε μια ισορροπία. Οπότε το άγχο έχει φύγει. Κάπω η ζωή κάνει από μόνη τη τη δουλειά τη. Πιστεύει ότι κάποιο από τα παιδιά σα θα ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο. δεν ξέρω, Τάσο. Δείχνει δεν... κάποιο πρόθεση. Όλα, όλα. Τραγουδάνε και χορεύουνε, γίνεται στο σπίτι. Ναι. Ε, αλλά ο καιρός θα δείξει. Για πάμε στη μαμά λοιπόν και στο καλλιτεχνικό. Πριν 10 περίπου χρόνια σε είχαμε δει σε μια ταινία. Ήταν ναι. το πρώτο σου κινηματογραφικό τεπούτο και μάλιστα ήταν με τις καλύτερες ε, συνθήκες. Ήσουν με τον Χωραφά το και, και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Ε, αυτό γιατί δεν συνεχίστηκε. Καλά, σε αυτή την απόπειρα η οποία την καλωσόρισα πάρα πολύ χαρά και στην πορεία Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Γιατί? <laughs> Συντοπίσω ότι οι υποκριτικές μου ικανότητε ήταν ανυπαρκτές. <laughs> Παρ' όλα αυτά, στο λέω με, με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν ήμουν Και το εκτυπώ. καλή. Ήμουνα πάρα πολύ όμορφη, ναι, λοιπόν, γέμιζε η οθόνη με τα κόκκινα μαλλιά. Αλλά οι υποκριτικέ μου ικανότητε ήταν αστείε. Εντάξει, τώρα μην το συζητάμε. Και δεν, α πούμε, σκέφτηκε ή δεν σου γεννηθήκε η επιθυμία να πα σε μια δραματική σχολή να το δουλέψει κτλ. Όχι, αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Μετά ήμουνα στην κατάσταση παραγωγή ανθρώπων. Οπότε έμεινα εκεί. Άρα ήταν έτσι, έκανε μια αυτοκριτική εσύ και είπε ότι δεν. Εντάξει. Παρόλο που το διασκέδασα πάρα πολύ, θυμάμαι ότι όταν τελειώσαν τα γυρίσματα mm -hmm. είδε είμαι άνθρωπο παρέα, ρε παιδί μου. Ναι. Ε, ένιωθα ότι χαιρετούσα μία οικογένεια. Είχα αγαπήσει τόσο πολύ του ανθρώπου, το σκηνοθέτη, τον ηχοκλήπτη, το φωτιστή, του ε, συναδέλφ, συναδέλφου. Του υπόλοιπου ηθοποιού. Είχε αγωνία στην Πρεμιέρα, Όχι. Ε, Βέβαια πήγα πήγα. Και δεν είχα εγώ, που Του ναι. έβλεπε. Εντάξει, εκτό λίγο από το, λίγο το παραπάνω σεξι που είχε η ταινία και νιώθα λίγο άβολα. Είχα το σάκι δίπλα μου. Αλλά. Εντάξει, όχι. Το, το διασκέδασα πάρα πολύ. Έχει μιλήσει δημόσια κάτια για την ψυχοθεραπεία. Ναι. Γιατί ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει δημόσια για αυτήν και πώ σε βοήθησε. Πιστεύω ότι μέχρι τώρα ήταν ένα ταμπού. Βλέπω ότι με πολύ αγαλίαση το βλέπω ότι σιγά σιγά ο κόσμος ανοίγεται προς τη θεραπεία. Ότι δεν πα μόνο αν έχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, αν έχει συμβεί κάτι ακραίο στη ζωή σου και πρέπει να το διαχειριστεί. Ε, για μένα, νομίζω ότι άλλαξε τόσο πολύ, βελτίωσε τόσο πολύ τη ζωή μου, την ποιότητα τη ζωή μου και τη σχέση με τον εαυτό μου και κατά επέκταση με του γύρω, ε, ειδικά όταν έχεις παιδιά που λένε «Α, να πάω το παιδί σε έναν θεραπευτή». Όχι, η θεραπεία ξεκινάει με τους γονείς. άστα παιδιά στην ησυχία τους. Αυτό είναι ο... Οπότε όταν έχεις παιδιά έχεις ένα παραπάνω λόγο να θες να θεραπεύσεις, να απελευθερώσεις πράγματα, να μην συνεχιστούν στις επόμενες γενιές. Και ειλικρινά είναι κάτι που μακάρι να μπορούσε να μπει στα σχολεία. Αν όχι θεραπεία, η αυτογνωσία. Να μπει σαν κύριο μάθημα. Να μάθουν τα παιδιά να επικοινωνούν. Δεν είμαι θεραπευτής, αλλά βλέπω πόσο μεγάλο δώρο είναι. Έχεις 330-340 followers στα social media που παρακολουθούν την πορεία σου. Τι σου στέλνουν σε μηνύματα οι, οι γυναίκες, σε ρωτάνε, ας πούμε, μυστικά ομορφιά, σε ζητάνε, σου ζητάνε tips α, και τα λοιπά. Τι σου στέλνει ο κόσμος. Ε, τα μηνύματα μπορεί να έχει τα πάντα μέσα. Από mm -hmm. το... Ε, σε παρακαλώ, δημοσίευσε αυτό γιατί έχασα τη γάτα μου. Ή να σου πει μια πολύ καλή κουβέντα. Ε, πολύ πιο... Μπορεί να σου στείλουν άνθρωποι που συνάντησε στο δρόμο για μία στιγμή και κάτι να είδαν, κάτι να παρατηρήσαν και να σου το στείλανε. Αυτό είναι το πιο όμορφο από όλα. Ε, πολλά, πολλά πράγματα. Σου έστειλαν ποτέ κάτι που να σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Ξέρω εγώ κάποια followers σου να σου στείλει κάτι που να αφορά ξέρω εγώ το σάκι ή κάτι. Ναι, έχουν στείλει, αλλά διαγραφή, blog delete <laughs> και φύγανε. Και πάει και η συνέστηση. Ε, ναι, τώρα. <laughs> την πορεία σου στο μέλλον, πώς την βλέπεις από εδώ και μπρος. Τι σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ότι το κομμάτι της νεανικής ωραιοπάθειας, να το πω, αυτό που στα νιάτα θες να φαίνεσαι και να είσαι, το έχω καλύψει, το έχω γορτάσει, είμαι πολύ καλά με αυτό. Το κομμάτι της οικογένειας και της μητρότητας και της δημιουργίας μέσα από την ανατροφή παιδιών το βιώνω τώρα. Το επόμενο όνειρό μου είναι. Αχ, όλα έχουν να κάνουν με τη θεραπεία που λέγαμε πριν. Mm -hmm. Αρχικά, θα, ένα όνειρο το οποίο δεν ξέρω πώς θα το περπατήσω θα ήταν να εισάγουμε όντω την αυτογνωσία μέσα στα σχολεία, να, να ανοίξει τα παιδιά. Ε, ένα άλλο κομμάτι είναι ότι θα ήθελα να δημιουργήσω έναν φορέα ο οποίο το έργο του θα είναι να δυναμώνει συναισθηματικά και σε θέμα αυτοεκτίμησης και δυναμικού τα παιδιά που είναι ήδη στα Ιδρύματα. Τώρα συμβαίνουν πολλά με τα Ιδρύματα ναι, αλλά αυτά τα σωράς. παιδιά μέσα στα Ιδρύματα δεν πάβει να είναι παιδιά τραυματισμένα και δεν ξέρω. Πραγματικά το σκέφτομαι κάθε μέρα. Φυσικά ο Σάκης ε, και εσύ, ε, ο Σάκης ε, περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια ε, προσφέρει σε ένα Ιδρύμα που είναι υπεράνω, είναι ένα ίδρυμα παράδειγμα, το Ίδρυμα Ελπίδα της κυρίας Βαρτινογιάννη, που κάνει όλο αυτό το έργο. Και είχα ρωτήσει το Σάκη και το είχαμε συζητήσει αρκετές φορές. Φαντάζομαι και εσύ επειδή πήγες αρκετές φορές. Πας και βλέπεις ένα παιδάκι που θέλει να γνωρίσει το Σάκη, την Κάτια κτλ. Και, και μετά είναι ένα παιδάκι που παλεύει με το καρκίνο. Κάποια δυστυχώ δεν τα καταφέρνω. Ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ναι. Αυτό αυτά είναι το καλό νέο. Ναι. Τάζω, γιατί και εγώ, κάθε φορά που μπαίνω εκεί μέσα και η καρδιά μου γίνεται χίλια κομμάτια, μου λένε κάτι. Το 90% φεύγουν υγιέστατα. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το ψυχοφθόρο αυτή τη διαδικασία. Γιατί βλέπει ένα παιδάκι που παλεύει με μια τρομερή. Έχει μπει ποτέ, Έχεις ναι, μπει ναι, ποτέ ναι, ναι. μέσα. Έχω, έχω πάει, ναι. Όταν μπαίνει μέσα στο κτίριο, ειλικρινά εγώ και ειδικά από την εποχή που έγινα και μητέρα, ε, πέφτω στο πάτωμα. Δεν, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, δεν μπορώ να μαζέψω τα δάκρυά μου. Mm -hmm. Αλλά μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά, τη στιγμή που, που θα μπω μέσα στο κτίριο, βλέπω όλη αυτή τη την δύναμη, όλο αυτό το υπεράνθρωπο. Ο γονιός που ξεπερνάει το φόβο, τη φρίκη του χάνω το παιδί μου. Και όλη αυτή η δύναμη που αναδύεται από μέσα του, που λες, ναι, είμαστε τόσο δυνατοί. Και σου αποπνέει τόσο σεβασμό αυτός ο γονιός και τόση δύναμη και τόση... Γυρνά και λες σπίτι, Χριστέ μου, πόσο χάριστο είμαι. Για τι πράγμα παραπονιέμαι. Πού είναι η ευγνωμοσύνη. Αυτό ο άνθρωπο εκεί είναι ευγνώμων για τα σημερινά καλά αιματολογικά αποτελέσματα των εξετάσεων και εσύ γυρνά σπίτι και για το παιδί δεν μάζεψε τι κάλτσε του. Πόσο αγνώμων είμαστε. Χαίρεσαι που μέσα από την αναγνωρισιμότητά σου και τη δική σου και του Σάκη ε, μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Να είσαι αυτό που λέμε με την καλή έννοια και όχι με την έννοια πια που ηρωνευόμαστε όλοι. Influencer. Είδε τώρα αυτή η λέξη πόσο ναι. μεγάλο. Ναι, 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 το ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό θέλω, σου είπα. Ναι. Με τι να την αντικαταστήσουμε. Ε? με πώς μπορείς να εμπνεύσει τον κόσμο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχω πάρει, αλλά δεν έχω αξιοποιήσει ακόμα αρκετά. Ναι, είναι αυτό που, που θέλεις να κάνεις. Επιφυλάσσομαι ότι ναι, η αναγνωρισιμότητα είναι πολύ ωραία το πρώτο καιρό, χωρίς νόημα. το γελιστερό εξώφυλλο. Αλλά στην πορεία δεν είναι αρκετό. Θέλεις να επιστρέψεις πίσω, θες να πάρεις να κεφαλοποιήσεις την αναγνωρισιμότητα και να την προσφέρεις πίσω στους ανθρώπους. Με όποιον τρόπο καθένας αισθάνεται και νιώθει ότι βγαίνει πηγαία και οργανικά από μέσα του. Κάτια μου, σε ευχαριστώ πολύ για το απόψινο τετατέτ. Νιώθω, ένιωσα ότι οι τηλεθεατές απόψε είδαν την πραγματική Κάτια Ζιγούλη. Την είδαν. <laughs> σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Τάς. Ευχαριστίες και σε εσά που ήσασταν απόψε μαζί μας στο ξενοδοχείο Athens Capital Πανεπιστημίου 4 που μας φιλοξένησε και στο Ξένος Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην απόψινή εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.